Στις 26 Μαΐου ανέλαβα από τον Κωστή Χατζηδάκη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σήμερα όμως παραδίδω δύο υπουργεία. Στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην κυρία Σοφία Ζαχαράκη, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η διάσπαση του Υπουργείου ήταν αναμενόμενη, διότι το Υπουργείο αυτό είχε ένα εξαιρετικά εκτεταμένο και διαφοροποιημένο αντικείμενο. Και εδώ είμαστε για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε δουλεύοντας σκληρά, όσες ώρες και να χρειαστεί την ημέρα, χωρίς να σκεφτόμαστε καθόλου προσωπικό χρόνο και ξεκούραση. Οι εκλογές τελείωσαν, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο, τα προβλήματα του κόμμου δεν περιμένουν και ο ελληνικός λαός μας έκανε τη μεγίστη τιμή να μας εμπιστευτεί για να του βρούμε λύση στα προβλήματά του. Θα θελήσουμε να δουλέψουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Μαζί με τη Μαρία θα δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι της ενίσχυσης της οικογένειας και σε όλη αυτή την εναρμόνωση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Το ξέρουμε όλοι, το νιώθουμε. Νιώθουμε αυτή την ανάγκη, η οποία είναι ζώσα, ανάγκη κάθε μέρα. Την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Πολιτικές που πραγματικά θα εξαλείψουν τη διάκριση, θα τους δώσουν τη δυνατότητα να είναι παρούσες και παρόντες κάθε μέρα σε όλες τις δραστηριότητες. Την προώθηση πολιτικών και ίσης μεταχείρισης, ίσων ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων των φύλων. Την αναβάθμιση, την αναθεώρηση της πολιτικής για τα επιδόματα. Ξέρουμε κιόλας ότι έχει ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την ψηφιακή πύλη, για το κομμάτι της ψηφιοποίησης των επιδομάτων, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό. Το Υπουργείο, το οποίο πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά την προηγούμενη τετραετία, κυρίως στην περίοδο του Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και προηγουμένως στην περίοδο του Γιάννη Βρούτση. Στο κομμάτι το δικό μου είναι των κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν γίνει και εκεί πάρα πολλά πράγματα. Το φοβερό και τρομερό πρόβλημα που είχαμε με τις εκκρεμείς συντάξεις έχει μπει, επιτέλους έχει επιληθεί. Δημιουργήθηκε το ΤΕΚΑ. Γίνανε διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έφεραν, νομίζω, σημαντικές και καλές αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση θα εργαστούμε στα επόμενα στάδια. Γιατί τα αποτελέσματα της προηγούμενης τετραετίας είχαν δύο υπουργούς, και τον Γιάννη τον Βρούτση και τον Κωστό Χατζηδάκη, και θέλω να ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Βρούτση γι' αυτό. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τα βήματα που έγιναν τα προηγούμενα 4 χρόνια σε άλματα, για να φανούμε αντάξει των προσδοκιών αλλά και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους για καλυτέρευση των όρων των συνθηκών εργασίας, για καλύτερους μισθούς και για υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβερνητικής πρότασης που υπερψηφίστηκε τον ελληνικό λαό στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Μέρημνά μας θα είναι η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, η ενθάρρυνση της συνδικαλιστικής έκφρασης και διαπραγμάτευσης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα, όπως είπε προηγουμένως και ο Υπουργός, και η περιφρούρηση του υγιούς ανταγωνισμού.